Κύριε Μανολάκου, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκαμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να πυρκαγιές. Τι γίνεται, δηλαδή δεν φταίει κανένας. Ξέρετε, ένας φίλος ακροατής μου έστειλε πριν ξεκινήσω την εκπομπή ένα ποίημα του Ιωάννη Πολέμη που λέει «Τι είναι η πατρίδα μας», που λέει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα και στο τέλος μου λέει «Αυτό πώς θα ηχούσε σήμερα, γιατί τα περισσότερα θα τα έχουμε κάψει». Πραγματικά ήταν ένα ποίημα που το λέγαμε στο δημοτικό. Στο δημοτικό, ακριβώς. Ναι. Και δεν είναι, σε πιάνει οργή και αγανάκτηση όταν ξέρεις ότι έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο καταστροφής, μιλάμε σε εκτάσεις, αλλά υπάρχει καταστροφή και σε κατοικίες, πυμνοστάσια, ζώα κλπ. Και τα ίδια τα στοιχεία είναι φρικτά στην κυριολεξία όταν τα κάνεις σύγκριση. Δηλαδή η μέση καμένη έκταση ανά μεγάλη δασική πυρκαγιά, μιλάμε για φέτος, σε σύγκριση με το μέσο όρο της 20ετίας 2002-2022 αυξήθηκε 517%. Ή εδώ στο Λεκανοπέδιο σαν τα ποντίκια θα πάμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κάει και δασική το θέμα όμως, ξέρετε ποιο είναι, έκταση. Κυρία Μανολάκου, γιατί τα τελευταία 30-40 χρόνια που θυμάμαι, που είμαι στην δημοσιογραφία σχεδόν, κάθε καλοκαίρι λέμε ότι είμαστε έτοιμοι και κάθε καλοκαίρι καίγεται η Ελλάδα και δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση. Θα σας πω γιατί το ΚΚΕ μόνο από τα μέσα του 2022 μέχρι τις εκλογές είχε καταθέσει πάνω από 52 ερωτήσεις, επερωτήσεις κλπ. Για τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιπυρική περίοδο. Και το λέω γιατί είχαμε γνώση ότι οι καθαρισμοί μέσα στα δάση, που είναι η κάψιμη ύλη, είχε πραγματοποιηθεί μόνο το 1%. Μάλιστα. Δηλαδή το 99% ήταν μέσα. Και βεβαίως είχαμε και την εμπειρία από τις προηγούμενες φωτιές, δηλαδή το 2021 με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και τότε καήκαν 1.332 στρέμματα, ακολουθήσαν οι πλημμύρες, ο αποκλεισμός της Αττικής από τα χιόνια, ο εγκλωβισμός χιλιάδων αυτοκινήτων στη χρυσοπληρωμένη Αττική Οδό κλπ. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ζητούσαμε, πιέζαμε, αλλά στην απάντηση το γιατί, είναι γιατί η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, μιλάμε τώρα για πολιτικό έγκλημα, δεν περισσεύει ούτε σάλιο για την προστασία της λαϊκής περιουσίας των κατοικιών, των καλλιεργειών, του περιβάλλοντος, αλλά χρησιμοποιεί και τη δασική γη και θέλει να τη χρησιμοποιήσει για κερδοφορία στο κεφάλαιο. Και βεβαίως οι λόγοι είναι πολλοί. Να σας πω όμως κάτι, για να είμαστε και δίκαιοι. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή έχει κάψει όλη την Ευρώπη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υπήρξαν κάποιες φωτιές από κεραυνούς, δεν μπορούσαμε να το προλάβουμε. Κάποιες άλλες, ας πούμε, άφησε να εννοηθεί ότι στον Εύρο υπήρξαν και τρίτες ύποπτες δυνάμεις που τις έβαλα από πίσω. Εδώ ίσως θέλει διαφορετική προσέγγιση ή κάνω λάθος. Αν ισχύουν αυτά που λέει η κυβέρνηση. Θα σας πω. Γιατί μεγάλο βάρος ρίχνουν και στην κλιματική αλλαγή, το μεγάλο άλοθη. Εντάξει. Βεβαίως και στις άλλες χώρες που υπάρχουν το ίδιο σύστημα έχουν. Όταν τα δάση και τα δασικά οικοσυστήματα συνολικά τα χρησιμοποιούν για κερδοφορία και η γη θεωρείται εμπόρευμα, βεβαίως τα ίδια θα έχουν. Δεν θα υπάρχει διαφορά. Το δεύτερο είναι ακόμα και οι υποψίες που υπάρχουν, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια ήταν οι περισσότεροι εμπρισμοί, γιατί θέλανε να αλλάξουν και τη χρήση γης και να αποκτήσει περισσότερο κέρδος. Αλλά λέω και πέρα από αυτά και για άλλους λόγους, η ίδια η κυβέρνηση έπρεπε να έχει πάρει μέτρα. Δηλαδή, ποια.
Ποια, μα εδώ είναι το ερώτημα, ποια είναι. Ωραία, την πρόληψη. Πρόληψη, πώς είναι εύκολο τώρα να μπορείς να επιτηρείς ένα τεράστιο δάσος, να σας πω κάτι, γιατί υπάρχουν και οι τρελονέρονες, να λέμε την αλήθεια. Όταν λέμε λοιπόν πρόληψη, τι εννοούμε, ότι σε καμιά περίπτωση δεν έπρεπε να έχει χωριστεί η πρόληψη από την καταστολή. Εγώ θα σας πω αυτό που λένε οι επιστήμονες, οι δασολόγοι. Μάλιστα. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε μία δασική έκταση, ένα μεγάλο δάσος. Έχουμε τους δασικούς εργάτες που στην Πάρνηθα είχαμε μηδέν, που φροντίζουν τις δασικές περιοχές, ανοίγουν τους δρόμους, ελέγχουν αν υπάρχει νερό, καθαρίζουν. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι δασεργάτες, το καλοκαίρι είναι και δασοφύλακες. Όταν ξεσπάσει λοιπόν η φωτιά, θα μπορούν να μπουν μέσα και να την προλάβουν εν τη γενέση. Αυτό λέγεται πρόληψη. Εάν έρθουμε στο Ιδαδιά, ξέρετε, μιλούσαμε, επειδή μιλάμε τώρα χρόνια και με δασολόγους, τώρα δεν έχει δασολόγο, πριν 15 χρόνια εκεί ο δασάρχης μας έλεγε το εξής: αν ξεσπάσει φωτιά δεν μπορεί να σταματήσει. Γιατί? Γιατί δεν έχουν ανοίξει τίποτα. Μάλιστα. Άρα, αν μου λέτε τι μπορούν να κάνουν, έπρεπε να έχουν κάνει. Αλλά για την κερδοφορία έχουν δισεκατομμύρια. Για την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας, εκεί δεν υπάρχει σάλιο. Ή οι προσλήψεις. Μόνο στο πυροσβεστικό λείπουν 4.500 άτομα. Ή για τις δασικές υπηρεσίες τις έχουν υποβαθμίσει, τις έχουν κλείσει ουσιαστικά. Ποια πρόληψη λοιπόν να υπάρξει? Μάλιστα. Και τώρα τι θα έρθουν να μας πούνε? Ότι φταίγανε τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή η κλιματική κρίση? Θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη στη Βουλή. Έχουν σχέδιο, κύριε Μπαρδούνια. Την ιδιωτικοποίηση έχουν. Δεν μπορείς να ιδιωτικοποιήσεις το δάσος όμως. Συγγνώμη, το δάσος δεν μπορεί να το ιδιωτικοποιήσεις. Έχουν επιχειρήσει από το παρελθόν, επανειλημμένα. Απλώς έχει αντιδράσει και ο κόσμος και οικολογικό κίνημα. Δηλαδή τι, να δώσουν μεγάλες εκτάσεις, δίθεν να τις προστατεύονται, η αμοιβή τους θα είναι από την εκμετάλλευση και σε λίγο ακόμα και να μπεις μέσα σε ένα δάσος να χρειάζεται εισιτήριο. Αν μου επιτρέπετε, έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Λικουρούγο Καταβελάκη, ο οποίος μου λέει το εξής. Κύριε Μπαρδούνια, ναι, να προστατεύσουμε τα δάση μας, ας ιδιωτικοποιήσουμε τις υπηρεσίες που προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές. Δεν θα έχουμε αντίρρηση. Άρα λοιπόν χρεοκοπούν τις υπηρεσίες με το να μην τις δίνουν μέσα προσωπικό. Λένε ότι αυτές φταίνε στο τέλος για να έρχεται και πιο φθηνό στον ιδιώτη. Για την Ολυμπιακή το ίδιο δεν κάνανε. Για μια σειρά κρατικές υπηρεσίες το ίδιο δεν κάνουν. Για τα νοσοκομεία το ίδιο δεν κάνουνε. Μάλιστα. Αυτή είναι η πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Κύριε Μανολόγκο, για να προλάβω τα θέματα, θέλω να πάω σε ένα άλλο ζήτημα εξίσου σημαντικό. Είναι το νομοσχέδιο του κ. Αδωνή Γεωργιάδη για τα εργασιακά, όπου είδα ότι το κόμμα σας και άλλα κόμματα έχουν βγει στα κάγκελα και φωνάζουν. Και κινητοποίησεις γίνανε μέσα στο κατά καλό καιρό. Το λέω γιατί ήμουνα. Θέτει ένας το εξής ερώτημα. Γιατί να μην μπορεί ένας να δουλεύει νομίμως σε δύο εργοδότες? Γιατί σήμερα δεν το κάνει, σου λέει κάποιος. Και έχετε βγει όλοι και φωνάζετε. Άρα λοιπόν μέσα από αυτό το νομοσχέδιο νομιμοποιεί και ολοκληρώνει το έγκλημα κατάργησης του 8ωρου και του 40ωρου, γυρίζοντας δηλαδή τους εργαζόμενους σε έναν αιώνα. Άμα έχει όμως ανάγκη από εργασία κάποιος. Ναι, η ανάγκη για την εργασία σημαίνει χαμηλή αμοιβή της εργασίας για να μην μπορούμε να ζήσουμε. Όταν η ακρίβεια σπάει κόκαλο, όταν το λάδι έχει ανέβει στα ύψη, η βενζίνη 2 ευρώ, τα ενίκια, ρωτήστε αν μπορούν οι φοιτητές που περάσαν να βρουν σπίτι. Όταν αρνείται η κυβέρνηση προτάσεις για κατάργηση ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ενέργεια, ΦΠΑ στα τρόφιμα και μας κουνάει το Market Pass που είναι μια κοροϊδία και μισή. Ναι, αλλά σε εκλογές έπιασε το Market Pass, έτσι. έπιασε.
Τι έπιασε. Έπιασε. Αρκετός κόσμος θεώρησε ότι ήταν σωστή κίνηση και ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, τον κορόιδεψε. Τον κορόιδεψε. Άρα λοιπόν, τι θέλουν τώρα, επειδή αυτό που απαιτεί και η επενδυτική βαθμίδα να υπάρχει φτηνό εργατικό δυναμικό, αυτό πάνε λοιπόν να το υλοποιήσουν με αυτή την ενσωμάτωση της οδηγίας, που είναι αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων. Ουσιαστικά δηλαδή μένει ο κάθε εργαζόμενος ακάλυπτος. Δεν ξέρει αν και πότε θα έχει δουλειά. Και προωθούν βεβαίως νομοθετικά την πολλαπλή απασχόληση με 13 ώρες την ημέρα. Εγώ σας ρωτάω ποιος αντέχει. Όταν λέει δεν ξέρει πόσες ώρες θα δουλέψει, τι μισθό θα πάρει, λάστιχο η ζωή τους, ως και 78 ώρες τη βδομάδα σε 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με τους μισθούς πείνας. Δηλαδή είναι ακριβώς οι πιο νοσηρές εκμεταλλευτικές μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης. Πείτε μου κάτι, αυτό που λέει η κυβέρνηση και είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι ενσωματώνει την οδηγία 2019 του κάθετος 1552, όπου θα υπάρχουν λέει συμβάσεις εργασίας μηδενικών ωρών και συμβάσεις κατά παραγγελία. Τι είναι αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Τι σημαίνει αυτό, Γατνή? Μηδενικές ώρες είναι ότι όσες ώρες σε χρειάζεται τότε θα σε παίρνει. Θα σε στείλει και θα σε πετάει, δεν κατοχυρώνει τίποτε. Γιατί σήμερα δεν ισχύει αυτό? Δηλαδή έχει αρκετές εταιρείες security που σου λένε δεν ξέρεις πού θα πας την επόμενη μέρα. Αυτό εφάρμοζε η Κόσκο όταν έγινε η μεγάλη απεργία και υπογράψαν συλλογική σύμβαση εργασίας με τους αγώνες τους. Τους παίρνανε τους εργαζόμενους στην Κόσκο, μπορεί μόλις γυρίζανε, ξέρω εγώ, από ένα μεροκάματο και μετά από 4 ώρες που έχει ανάγκη να ξεκουραστεί το σώμα, ούτε 4 ώρες δεν προλαβαίναν, τις ξαναγυρνάγανε πίσω και με τέτοιες συνθήκες βεβαίως και τα εργατικά ατυχήματα ήταν πιο συχνά. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Καλά κάνετε και θυμίζετε ότι είναι οδηγία που υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο από τη Νέα Δημοκρατία και τους Ναζί Χρυσαυγίτες, ευρωβουλευτές. Ενώ η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την υπέγραψε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για αντεργατικές ανατροπές στην κυριολεξία. Αυτό που λέει το νομοσχέδιο του κ. Άδωνη Γεωργιάδη ότι θα υπάρχει ποινική δίωξη αν κάποιος προσπαθήσει να εμποδίσει κάποιον εργάτη που δεν θέλει να εργαστεί, που δεν θέλει να απεργήσει. Εδώ τι γίνεται με αυτό? Άρα συμπληρώνεται λοιπόν και με αυτές τις απαράδεκτες διατάξεις που προβλέπουν πρόστιμα και φυλάκιση για τους εργαζόμενους που περιφρούν τη συλλογική τους απόφαση, την απόφαση που πήρε το σωματείο τους για την απεργία, για να μην υπονομευτεί. Εδώ τι κατοχυρώνει? Το δικαίωμα στην απεργοσπασία. Δηλαδή χτύπημα στο εργατικό δικαίωμα της συλλογικής διεκδίκησης, χτυπάει την απεργία. Όμως τι δείχνει αυτό? Ότι φοβούνται το εργατικό κίνημα και τη δύναμη που αναπτύσσουν εργαζόμενοι. Μάλιστα. Άρα αυτό που έχουν να προσφέρουν είναι εξαντλητικά ωράρια, υπερεργασία ήλιο με ήλιο στις περισσότερες από μια δουλειά και δουλειά μέχρι τα 74. Δικαίωμα. Αυτό προκύπτει από κάπου, είπατε δουλειά μέχρι τα 74, προκύπτει κάπου, είπα μέχρι τα 67 φτάσαμε, πάμε στα 74, κάηκαμε. Όχι, έχει δικαίωμα να δουλέψουν και μετά, και ειδικά αν δεν έχουν μαζέψει και τα 40 χρόνια, βεβαίως. Δεν βάζουν όριο όπως το βάζανε τα 67, αυτό το παράθυρο το αφήνει τώρα, δηλαδή... Όταν μιλάνε οι καπιταλιστές για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και όχι να επιβιώνουν με χαμοζωή, εδώ τους καλεί να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και όταν δουλεύεις και περισσότερες από 8 ώρες, εξαντλείς και τον οργανισμό. Και αυτό, όσο μεγαλύτερος είσαι σε ηλικία, οι φθορές είναι πολύ περισσότερες. Άρα μιλάμε για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα και πρέπει να εμποδιστεί η κατάθεσή του στη Βουλή. Μάλιστα. Πρέπει να δώσουμε μαχητική αγωνιστική απάντηση. Τώρα στη Βουλή, αν μου επιτρέπετε, δεν μπορείτε να το αποτρέψετε, διότι έχει την απόλυτη πλειοψηφία η κυβέρνηση. Ναι.
την έχει στη Βουλή, αλλά αυτό αφορά όλους τους εργαζόμενους, ό,τι και να ψηφίσανε, είναι σε βάρος τους. Άρα αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι σε κάθε χώρο δουλειάς και να συναντηθούμε σε ένα μεγάλο ποτάμι είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με σύγχρονα δικαιώματα. 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς. Και βεβαίως διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση. Και να σας πω και κάτι. Ναι, μπορούμε να το κερδίσουμε. Ο νόμος Χατζηδάκη ουσιαστικά από τότε που ψηφίστηκε δεν έχει εφαρμοστεί. Χάρη στη δυναμική των εργαζομένων και των αγώνων. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω έτσι ουσιαστικά. Όχι, δεν έχουμε. Ναι, έχουμε άλλα 2 λεπτά νομίζω. Τι γίνεται με τις δημοτικές εκλογές, τι θα κάνει το ΚΚΕ σε Α και Β Πειραιά? Ήδη οι συνδυασμοί μας είναι έτοιμοι με τη λαϊκή συσπήρωση, με ενίσχυση των υποψηφίων και σε αριθμό και νέων προσώπων. Αυτή τη δυναμική μας έδωσε και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Άρα η λαϊκή συσπήρωση που είναι το όνομα της δημοτικής παράταξης και της περιφέρειας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δυναμώνει με αγωνιστικά δυνατά. Στον Πειραιά, στο Δήμο Πειραιώς, πώς θα κινηθεί? Είναι ο Νίκος Αμπατιέλος επικεφαλής, είναι ένα νέο παιδί, είναι ο προηγούμενος γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Μπορεί ένας που είναι βουλευτής να είναι και υποψήφιος δήμαρχος? Θα σας πω, νομικά μπορεί. Ήμουνα κι εγώ. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως είναι, εύκολο, ναι. Όμως έχουμε την προηγούμενη εμπειρία και τα δυνατά νιάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατώ αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Γεια σας.